να εκτελεί το πλάγιο. Ο Μπάιριτς κερδίζει τον Ντάρμπισαϊρ στον αέρα. Η στραβοκλωτσιά του Τριτσκόφσκι προς τα πίσω πηγαίνει η μπάλα εκεί που ελέγχει ο Τούμπας και πάει να γίνει το μοιραίο λάθος. Η κόντρα που βάζει ο Βαλακάρη και η μπάλα έξω. Χαμηλά ο Σεμέδο. Ο Ζάιρο δεν μπορεί. Λάθος του Μάμα. Ο Σεμέδο, ο Ζάιρο, το 1-2. Ο Σεμέδο έξω η μπάλα. Ο Βαλακάρη στην εκτέλεση. Ο Κονθάλεθ είναι αυτός που έδιωξε. Ο Σεμέδο παίρνει την κεφαλιά. Ο Κβίντα έξω. Σεμέδο. Σεμέδο με Τάντι. Γυρίζει ο Σεμέδο. Ο Τούμπας κάνει κακή έξοδο. Ψάχνει τον Ντάρμπισαϊρ. Θα φτάσει μπάλα στον Τριτσκόφσκι. Κλείστηκε όμως ο Τριτσκόφσκι και εκεί προς τα πλάγια έτσι όπως του ήρθε η μπάλα. Σεντράρει τώρα. Δεν μπορεί να βρει την μπάλα. Ο Ντάρμπισαϊρ τη γυρίζει. Νέο σου του Ακοράν out. Ο Τρισκόφσκι με τον Ντάρμπισαϊρ και είδαμε στην προηγούμενη φάση όταν συνεργάστηκαν οι δυο τους με την παλιά του Τρίσκο στον Ματ. Να έρχεται μια καλή φάση για την ΑΕΚ. Offside, συγγνώμη στο διακόπτη, είναι offside ο Ματ Ντάρμπισαϊρ. Πήρε ο Ζάιρο. Έδωσε στο Σεμέδο. Θα σουτάρει ο Σεμέδο χαμηλά. Εύκολα μπλοκάρει ο Τουμπάς. Δεν διώχνει, κατεβάζει ο Ζάιρο. Και δίνει στον Αουρέλιο. Ο Αουρέλιο για τον Πάντσιον. Ο Πάντσιον στο Ζάιρο. Η σέντρα του Ζάιρο, η κεφαλιά του Σεμέδο out. Του αποσπάσουν τελικά την κατοχή κερδίζοντας πλάγιο οι γηπεδούχοι. Με το σόλο του Ζάιρο που πέφτει στο χορτάρι, φωνάζει για να του δώσει ιατρική φροντίδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Τάντι σε μία πάσα. Το πλασέ out. Καθυστέρηση στο να αντιδράσουν οι εκτός μεγάλης περιοχής. Ο Βαλακάρη, ο Τούμπας, αυτός τον Ζάιρο. Ο Αουρέλιο χαμηλά σεντράρει, ο Βαλακάρη. Ο Τούμπας μπλοκάρει, δεν έχει περάσει μπαλά την γραμμή. Χαμηλά. Ο Αουρέλιο ασταθώς στην αρχή ο Τούμπας, στη συνέχεια προλαβαίνει, μπλοκάρει. Ο Ακοράν, ο Τριτσκόφσκι, ο Ροζάλες, η σέντρα. Ο Ρούτκο με γροθιές, το σούτ του Μάμα, γκολ ο Τριτσκόφσκι. 1-0 η ΑΕΚ, παίρνει προβάδισμα στο 52. Ο Τριτσκόφσκι χτυπά και πάλι, βάζει την προβολή και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Πάφου. Η Πάφος που πριν έχασε τεράστια ευκαιρία μέχρι εδώ. Ο Ροζάλες, σεντράρι, ο Ρούτκο με γροθιές απομακρύνει. Το σούτ που γίνεται από τον Μάμα, στην πορεία της μπάλας. Βάζει το πόδι ο Τριτσκόφσκι και με την εστία ανέβηκε ο Κβίντα, είδε τον Πάντσον, έχει χώρο ο Πάντσον και θα σουτάρει ο Πάντσον, το βγάζει ο Τούμπας, απομακρύνει, Βαλακάρη, εκτελεί το κόρνερ, έξω η κεφαλιά, το γέμισμα και είναι εκεί ο Μιλίτσεβιτς για να δώσει τη λύση, δεν έχει τελειώσει η φάση όμως. Τώρα ένα shoot goal! Ο Ντράγκομιρ με το που πατάει το πόδι του στον αγωνιστικό χώρο πετυχαίνει ένα υπέροχο τέρμα και φέρνει το μάτι στα ίσα. Βλαντ Ντράγκομιρ και όλοι οι γαλάζιοι της Πάφου μία αγκαλιά. Ο Βλαντ Ντράγκομιρ είναι ο σκόρερ. Είδε την μπάλα να του έρχεται λουκούμι στο πόδι και χωρίς καθόλου να διστάσει, εκμεταλλευόμενος φυσικά και την παρουσία πολλών κορμιών, πολλών σωμάτων μπροστά από τον Τούμπα, καλύπτοντάς του το οπτικό πεδίο. Εδώ ο Ντράγκομιρ αμέσως στο συρτό σουτ και η μπάλα στα δίχτυα, 1-1 με το αριστερό. Η μπάλα αναπάβεται στη γωνιά του Τούμπα και το 1-1 για την Πάφο. Πολύ ωραίο γκολ από τον Βλαντ Ντράγκομιρ και σχεδόν αμέσως επιστρέφει στο παιχνίδι η Πάφος και έχει και τον Ζάιρο μπροστά του και ευκαιρία με τον Φορ out! Απίστευτη ευκαιρία, χάνει το άχαστο θα λέγαμε. Δείτε εδώ, μόνος του, πλασάρι, out η μπάλα. Και η τεράστια χαμένη ευκαιρία από την assist του Βαλακάρη για τον Φορ. Ο Άμπραμ, πάσα για τον Τριτσκόφσκι. Η κόντρα στον Ευνόη θα πέσει στο έδαφος. Φωνές εκεί παίζεται λέει ο Θεούλη.
Ο Ρούτκο θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Βαλακάρης τον Πάντσεον. Ο Πάντσεον αφήνει ο φορ για τον Αουρέλιο. Σεντράριο Αουρέλιο. Ο Σεμέδο out! Δείτε εδώ. Από πάρα πολύ ευνοϊκή θέση. Είναι πολύ μεγάλες οι χαμένες ευκαιρίες της Πάφου και του φορ. Πώς κατανέμονται. Ο Ντούμπας θα μπλοκάρει. Ο Ζάιρο. Ο Αουρέλιο χαμηλά. Περνάει μπάλα. Φωνές για χέρι. Συνεχίζει ο Ζάιρο. Ο Ροσάλες θα πέσει πάνω του. Δεν υπάρχει μια επαφή. Όπως φαίνεται να είναι και κολλημένο το χέρι του Μιλίτσεβιτς πάνω στο σώμα του. Ο Ακοράν για το Ροσάλες. Εξαιρετική πάσα. Γυρίζει. Ο Ροσάλες δεν μπορεί με την προβολή να στείλει την μπάλα. Εδώ δεν ξανά την προηγούμενη φάση και το offside. Το περασμένο καλοκαίρι ήταν η μία από τις 16 μεταγραφές και ο Μάρτιν Πάγιτς θα βάλει αμυντικό στο παιχνίδι, τελευταία εβδομάδα. Και ξανά εδώ για πιο ακριβώς λόγο ο Ακοράν υποδείχθηκε σε θέση offside.